Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφερειακής της Παράδοξης Κοινωνικής Συμμαχίας, τον κύριο Φώτη Καραλίδη. Κύριε Καραλίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοτοκότση, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Χθες συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα αφορούσε τον τρόπο λειτουργίας του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής, του Συνεδριακού Κέντρου Κομωτινής και Πολιτιστικού. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Αν θυμάστε καλά κύριε Τοτοκότση, το θέμα αυτό το είχαμε αναδείξει πριν από 9 με 10 μήνες μέσα από τα παράθυρα των εκπομπών σας και τα δελτία ειδήσεών σας, όπου το ζήτημα της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής της Κομωτινής ήταν σε αδράνεια, καρκινοβατούσε και κατά συνέπεια πιέσαμε να υπάρξει διέξοδος στη λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου, το οποίο φτιάχτηκε για να δημιουργήσει πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή και όχι μόνο της Κομωτινής αλλά ευρύτερα της περιφέρειας. Εχθές επιτέλους το Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε πρόταση από την διοίκηση για να λυθεί το χρυσιδάνιο με την αναπτυξιακή Ροδόπης και το συγκεκριμένο κτίριο να παραλυφθεί και να γίνει καθαρά περιουσιακό στοιχείο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς καταρχήν συμφωνήσαμε και επικροτήσαμε αυτήν την προσπάθεια, διότι το πολιτιστικό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής μπορεί με τις δυνατότητες που έχει η περιφέρεια να λειτουργήσει. Βέβαια, βάλαμε κάποιους αστερίσκους και προϋποθέσεις μέσα από τα ερωτήματα τα δικά μου αλλά και από την τοποθέτηση του κυρίου Δαμιανίδη επί του θέματος, όπου ήταν ο αγορητής του ζητήματος για την παράταξή μας, και αναδείξαμε το ζήτημα πρώτον του τρόπου λειτουργίας του συγκεκριμένου κτηρίου και το ζήτημα του οργανισμού λειτουργίας του όλου πολιτιστικού κέντρου, διότι είναι δύο στοιχεία τα οποία είχαν ξεκινήσει να διαφαίνονται ότι θα δοθούν λύση από τη δική μας διοίκηση και συγκεκριμένα από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Δαμιανίδη, αλλά δυστυχώς μείναν προτάσεις μέσα στα συρτάρια τα οποία η σημερινή διοίκηση δεν άγγιξε καθόλου. Λοιπόν, εμείς βάζοντας αυτές τις προϋποθέσεις επικροτήσαμε την ένταξη του κτηρίου αυτού και του Μεγάρου Μουσικής στα περιουσιακά στοιχεία και στα στοιχεία που θα λειτουργήσουν υπό την αιγίδα της περιφέρειας και σε αυτή τη φάση ήμασταν. Επίσης προτείναμε την όποια καλλιτεχνική επιτροπή, τον οργανισμό και τις συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου να επανέλθουν σε ειδική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υπήρξε σχετική δέσμευση από τον Περιφερειάρχη. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες πιστεύουμε έστω και καθυστερημένα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, όσον αφορά το Χατζηδάκι στη Ξάνθη, τι γίνεται κύριε Καραλίδη? Κοιτάξτε να δείτε, ένα παράδοξο φαινόμενο, μόλις σήμερα έμαθα ότι δόθηκε εντολή από τον Αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης προς την Επιτροπή Λειτουργίας του Χατζηδάκιου της Ξάνθης να λειτουργήσει το δεκαήμερο που είναι οι αποκριές στην Ξάνθη μέχρι τις 11 το βράδυ από τις 8 το πρωί. Και ρωτώ εγώ λοιπόν και λέω, γιατί τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει επισκεψιμότητα στην παλιά πόλη, γιατί τις καθημερινές κλείνει ως συνήθως γύρω στις 1 η ώρα, δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι τουλάχιστον ένα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και επισκεψιμότητας? Πέραν αυτού όμως δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη στρατηγική λειτουργίας του συγκεκριμένου κτηρίου, το οποίο κατά την άποψή μου μένει σε αχρησία και αδράνεια, ενώ έχουν δαπανηθεί ένα σωρό χρήματα, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Το κτίριο σε ένα βαθμό είχε αρχίσει να φθήρεται και από την άλλη μεριά δεν εξυπηρέτησε τους σκοπούς και τις ανάγκες τις πολιτιστικές που ήρθε να καλύψει για την περιοχή της Ξάνθης και όχι μόνο. Εάν εξαιρέσουμε τους σχολικούς μουσικούς αγώνες που γίνονται και είχαν προταθεί τότε και από εμάς τον μήνα Απρίλιο μήνα, που κρατούν ένα τετραήμερο και έρχονται σχεδόν όλα τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια εδώ στην πόλη της Ξάνθης και γίνονται αυτοί οι μουσικοί αγώνες, διαισθάνομαι ότι άλλη προσφορά στο κομμάτι του πολιτισμού και της μουσικής δεν παρέχει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο κτίριο. Επομένως δεν καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες
έχει φτιαχτεί και έχει επισκευαστεί και έχει αναστηλωθεί το συγκεκριμένο εξαιρετικότατο νεοκλασικό στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Εμείς θα ασκούμε πιέσεις για να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο διευρυμένο ωράριο, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας και μάλιστα ότι πρέπει να αλλάξουν, και υπήρχε πρόταση από τη δική μας διοίκηση το πώς πρέπει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο κτίριο. Εμείς παρακολουθούμε στενά το θέμα και θα επανέλθουμε όταν χρειαστεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραλίδη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.